πάμε στους Γεριανούς της Μαθίας να συναντήσουμε τον Νίκο Πιτσιακίδη, γιατί τώρα είναι σε ένα εκτροφείο με μια διασταύρωση ψαριών. Θα μας τα εξηγήσει όλα ο Νίκος τώρα. Πού βρίσκεσαι, Νίκο, και τι γίνεται εκεί? Κατερίνα, είσαι πολύ τυχερή, γιατί πραγματικά τώρα σου μιλάω. Είναι η ώρα που τα ψάρια, αυτά που βλέπετε πίσω μου, ένα σπάνιο είδος κατά τα άλλα για τη χώρα μας τουλάχιστον, παίρνουν το μεσημεριανό τους γεύμα. Είμαστε σε ένα ιχθυοτροφείο στους Γεριανούς της Μαθίας. Κυρία Ευαγγελία, ναι, ξεκινήστε λίγο να ταΐζετε, για να δούμε εδώ πέρα τώρα τη ζωντάνια και τα χρώματα τα όμορφα. Χαμός, τη ζωντάνια. Δες εδώ τι γίνεται. Πρόσεξε, μην πας άκρη-άκρη, Νίκο, γιατί άμα γλιστρήσεις και πέσεις μέσα, δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω, πάντως εγώ είμαι λάτρης των ψαριών και τα καλοβλέπω, να σου πω την αλήθεια, γιατί θα καταλήξω στο πιάτο μας κάποια στιγμή. Είναι το μόνο σίγουρο. Είναι μια πολύ μεγάλη μονάδα. Από αυτή τη μονάδα που βλέπεις τώρα αυτή τη στιγμή, 300.000 ψάρια φεύγουν κάθε χρόνο εδώ και πηγαίνουν σε όλη την Ελλάδα. Δεν ξέρω, θα μας πει τώρα και ο ιδιοκτήτης της μονάδας, αν φεύγουν στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, και να τα πάρουμε και από την αρχή κιόλας. Τι τρώνε καταρχάς αυτά τα όμορφα ψάρια? Καλημέρα σας. Γεια σας. Καταρχήν. Τα ψαράκια μας τρέφονται με την καλύτερη τροφή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είναι πλούσια σε ωμέγα 3, γιατί εφόσον ταΐσεις ωμέγα 3 θα πάρεις και ωμέγα 3 λιπαρά. Και είναι, πιστεύω, ο στόχος μας για να παράγουμε ένα τέτοιο άριστο προϊόν. Γιατί έχουμε τέλεια νερά και οπότε έχουμε και την άριστη τροφή για να μπορέσουμε να αποδώσουμε. Τι ψάρι αυτό, τι είδος είναι αυτό? Το ψάρι μας αυτό είναι διασταύρωση με σολομό, είναι πέστροφα με σολομό. Πήρε τα γονίδια του και αυτό φαίνεται από τη σάρκα, διότι έχει περισσότερα λιπαρά στην κοιλιακή χώρα και ο χρωματισμός του είναι καθαρά για να μπορέσουμε να το ξεχωρίσουμε σαν είδος. Να σας πω κάτι, εγώ το ακούω πρώτη φορά αυτό, ότι υπάρχει διασταύρωση πέστροφα με σολομό. Το κάνετε εσείς εκεί, είναι κάτι σύνηθες? Εγώ το ακούω πρώτη φορά, Νίκο, εσύ το έχεις ξανακούσει? Τέτοια διασταύρωση. Εγώ προσωπικά όχι, αλλά η βιβλιογραφία μου έλεγε προηγουμένως εδώ ο καλεσμένος μας ότι το περιγράφει, ότι δεν είναι κάτι άγνωστο στον κόσμο τουλάχιστον. Βεβαίως δεν είναι κάτι άγνωστο, γιατί το ψάξαμε εμείς οι ίδιοι πριν το ξεκινήσουμε καν. Έχουμε κρατήσει γεννήτορες για να μπορέσουμε να έχουμε αυτό το είδος συνέχεια. Επίσης, το ότι είναι άγνωστο δεν είναι επειδή ξεκίνησε τώρα, έχουμε 2 χρόνια που ξεκινήσαμε την παραγωγή του. Αλλά έχουμε εντυπωσιαστεί πάρα πολύ από την αγορά και από το αγοραστικό κοινό. Να ρωτήσω κάτι ακόμη πολύ, για να το καταλάβω. Αυτό είναι κάτι που το κάνετε εσείς? Είναι και κάτι που μπορεί να γίνει στη φύση ελεύθερα, δηλαδή να υπάρξει αυτή η διασταύρωση της πέστροφας με το σολομό, να έχουμε τέτοιο αίσθημα, να προκύψει τέτοιο ζευγάρωμα? Όχι. Είναι κάτι που γίνεται λοιπόν... Στη φύση δεν πρόκειται να το βρούμε. Okay. Ναι. Είναι κάτι που κάνετε εσείς. Το κάνουμε εμείς, ναι. Γιατί αυτό είναι ουσιαστικά κάποιο ψάρι το οποίο έχει φτιαχτεί έτσι για να μπορέσει να πετύχει. Γιατί αν δεν ήταν σωστά δομημένο, δεν θα είχαμε και απόδοση. Είτε δεν θα μεγάλωνε, είτε θα ήταν άρρωστο. Ναι, γι' αυτό ναι, και δεν μπορεί να φύγει στο φυσικό περιβάλλον. Γι' αυτό το πάντρωμα έγινε με επιτυχία εδώ. Άλλοι προσπάθησαν εδώ, μου είπε ο Σταύρος προηγουμένως, και δεν μπόρεσαν να το καταφέρουν να κάνουν αντίστοιχο προϊόν, α το πούμε έτσι. Ναι, δεν μπορούν να πετύχουν οι περισσότεροι το χρώμα κυρίως. Α, το χρώμα τι είναι δηλαδή, τι διαφορετικό δίνει το χρώμα? Το χρώμα είναι το καθαρό χρυσαφί κίτρινο και δεν είναι το άσπρο. Οι περισσότεροι βγάζανε άσπρο διότι χρησιμοποιούσαν γεννήτορες διάφορους, δεν κρατούσαν καλούς γεννήτορες. Εμείς έχουμε σταντάρ γεννήτορες, οι οποίοι είναι απαλλαγμένοι από παράσιτα, είναι υγιέστατοι και τους αλλάζουμε κάθε 4 χρόνια. Γι' αυτό το λόγο, για να κρατάμε τους καλούς γεννήτορες. Και τώρα, σαν αποτέλεσμα, γιατί και στον Νίκο και σε εμένα αρέσουν πάρα πολύ τα ψάρια, σαν αποτέλεσμα γευστικό, θρεπτικό, τι ψάρια είναι αυτά? Το θρεπτικό είναι το κυριότερο. Το γευστικό μπορεί να το κάνει και ο χειρότερος μάγειρας μπορεί να το κάνει το καλύτερο, να σου πω έτσι. Αλλά το γευστικό είναι κυρίως το ποιοτικό, ας πούμε. Το ποιοτικό κυρίως είναι, γιατί έχει τα λιπαρά οξέα και αν μπορέσουμε να το δείξουμε, έχει καλύτερες αναλύσεις σε ωμέγα 3. Οπότε είναι παραπάνω και μπορούμε να το μαγειρέψουμε με πολλούς τρόπους για αυτόν τον λόγο. Και κυρίως το συνιστούμε σε γονείς για τα παιδιά που ξεκινάνε να τρώνε ψάρι στη διατροφή τους.
Πολύ ωραία. Θα κάνω και ένα συνειρμό για τους ολομούς που λένε ότι είναι και επιβαρημένα ψάρια γενικά, με ίσως βαρέα μέταλλα από τη Βόρεια Ευρώπη που έρχονται, ενώ εδώ είναι με νερό από πηγή, είμαστε στις πλαγιές του Βερμίου. Έτσι. Εδώ βγαίνει λίγο πιο πάνω, είναι Παναγία Σουμελάσσης, για να δώσουμε και ένα άλλο το πόσιμο. Και είναι πεντακάθαρα. Η πηγή είναι στα 50 μέτρα από εμάς. Ωραία. Δεν υπάρχει καλλιέργεια. Οπότε το νερό άρα τα νερά είναι πεντακάθαρα. Νίκο, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάρε συνταγές για το πώς θα τα κάνεις τα ψάρια, που σου αρέσουν πάρα πολύ. Πάρε συνταγές να τις πεις και σε εμάς. Θα έχουμε και συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.